Σειρά αλλαγών στο νόμο Κατσέλη που κάνουν ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας δρομολογεί το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση. Η σχετική πρόταση προβλέπει τα όρια προστασίας ως προς την αντικειμενική αξία του ακινήτου να κυμαίνονται από 150.000 έως 250.000 ευρώ. Ως προς το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη, η κυβέρνηση έχει θέσει ως ανώτατο όριο τα 35.000 ευρώ. Ο νόμος Κατσέλη Σταθάκη θα παραμείνει ως έχει. Θα λήξει το σχετικό εδάφιο που έδινε στο δικαστή τη δυνατότητα να εξαιρεί την πρώτη κατοικία από ρευστοποίηση και αυτή η δυνατότητα θα αντικατασταθεί με ένα νέο νόμο που η πρώτη κατοικία θα προστατεύεται μέσω μιας άλλης διαδικασίας. Σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς μέσα στις επόμενες μέρες ώστε να ψηφιστεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Σε περίπτωση που ο ετών ενδιαφερόμενος να προστατεύσει την κυρία κατοικία του βγει με βάση τα οικονομικά του στοιχεία μία δόση για την οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, θα υπάρχει μια προϋπόθεση και της επιδότησης του ελληνικού δημοσίου έως 30% ακούγεται ότι θα είναι η επιδότηση. Θα υπάρχει ουσιαστικά μια τριχοτόμηση της δόσης. Κάποια δόση θα την καλύπτει ο φιλέτης, ο ετών, κάποια άλλη θα επιδοτεί από το ελληνικό δημόσιο και κάποια άλλη ίσως να γίνει κούρεμα από την πιστότητα τράπεζα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή ο νόμος που θα ρυθμίζει τις οφειλές προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία σε ως 120 δόσεις. Την ίδια ώρα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις προχωρούν σε ρύθμιση των οφειλών τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Τέλος του μήνα θα τεθεί ο νόμος σε ψήφιση, αυτό έχει συμφωνηθεί και με τους θεσμούς. 6.500 εταιρείες έχουν ήδη υποβάλει την αίτηση και περίπου 59.000 επιχειρήσεις ετοιμάζουν την αίτησή τους αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλές επιχειρήσεις, εικάζεται ότι είναι γύρω στις 450.000, οφείλουν στις τράπεζες και στο δημόσιο. Υπάρχουν διαδικασίες με τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν ή αν θέλετε να διευκολυνθούν στην διαδικασία της αποπληρωμής, ενδεχομένως και να μειωθεί το χρέος της. Ο κύριος Κουρμούσης ήταν ο κεντρικός ομιλητής σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.